Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα κόμματα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αισιοδοξία στη Νέα Δημοκρατία μετά την αλλαγή θέσεων αρκετών βουλευτών υπέρ του γάμου και της τεκνοθεσίας. Πόσα ναι χρειάζονται ακόμα για να υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο. Αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Άξιον 24. Τι λέει ο Νίκος Δένδιας για τον συναγερμό στην Ερυθρά Θάλασσα και την αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην περιοχή. Τι ανέφερε για την προμήθεια των F-35 και το μήνυμα που στέλνει στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Τι θα κάνει με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα. Ανεξέλεγκτες οι τιμές στο ελαιόλαδο. Αύξηση μέχρι και 28% στις τιμές παραγωγού μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Σε απόγνωση, οι καταναλωτές ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Αποκαλυπτική σύγκριση τιμών Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Συναγερμός στο παλάτι λόγω του χειρουργείου που προγραμματίζει ο βασιλιάς Κάρολος. Αναβάλλονται οι δημόσιες υποχρεώσεις του μέχρι να αναρρώσει. Στο νοσοκομείο Κέιτ Μίντλετον για επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τριγμού στο εσωτερικό των κομμάτων εξακολουθεί να προκαλεί το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πειραιός, Κουμουνδούρου και Χαρλαίου Τρικούπη καταγράφουν τη στάση που θα κρατήσουν οι βουλευτές, που σε ορισμένες περιπτώσεις μεταβάλλεται. Υπάρχουν όμως αρκετοί, κυρίως στο γαλάζιο στρατόπεδο, που επιμένουν στην αποχή ή ακόμα και την καταψήφιση του νομοσχεδίου. Το Πασόκ αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση για το τι ακριβώς θα πράξει, γεγονός που έχει προκαλέσει σφοδρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Στην επικαιρότητα κυριαρχεί το ράλι των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ και κυρίως το λάδι, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμα και τα 20 ευρώ το λίτρο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους πολιτικούς μας συντάκτες Γιώργο Παπακοσταντίνου και Αντώνη Γκιώκα και Κατερίνα Κανάκη. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος θα μας ενημερώσει για την περιοδία του Στέφανου Κασελάκη σε Σπάρτη και Τρίπολη, ενώ ο Θοδώρας Ζαγανάκου έχει στα χέρια τη στοιχεία για τις τιμές που πωλούνται συγκεκριμένα προϊόντα στην Ελλάδα, αλλά και πόσο στοιχίζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να παρακολουθήσουμε όμως πρώτα το βίντεο με τη σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ για τα ομόφυλα ζευγάρια και επιστρέφουμε. Μια σύγκρουση από το παρελθόν αναβιώνει στο πολιτικό σκηνικό, με τα μαχαίρια να έχουν βγει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Πασόκ. Με το Μέγαρο Μαξίμου να στοχεύει τη Χαριλάου Τρικούπη για τη στάση που έχει κρατήσει ως τώρα στη δημόσια συζήτηση σχετικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο Παύλος Μαρινάκης άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ το Πασόκ απάντησε σε έντονο ύφος στο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριος Ανδρουλάκης, αντί να ταχθεί ξεκάθαρα ανοιχτά υπέρ από την πρώτη στιγμή, αρχικά επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι κατάλαβε ότι αυτό δεν βοηθάει τη διαδικασία υπερψήφισης και θα χανόταν μια μεγάλη ευκαιρία. Ας ενημερώσουμε τον κύριο Μαρινάκη ότι ήδη από την προηγούμενη Τετάρτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης είχε δηλώσει ότι αποτελεί προγραμματική θέση του κόμματος η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και πως η προστασία των συμφερόντων των παιδιών θα είναι γνώμονας για την πτυχή της τεκνοθεσίας. Για εμείς γιατί δεν θέτουμε κομματική πειθαρχία? Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε διαπιστευτήρια σε καμία κυβέρνηση και ούτε στον κύριο Μητσοτάκη, ούτε στους βουλευτές της Υπουργούς Νέας Δημοκρατίας για τις δικές μας απόψεις, τις αρχές μας, τις αξίες μας. Την ίδια στιγμή, Χαριλάου Τρικούπη άδεια στο βουλευτή της Παναγιώτη Παρασκευαίδη, που υποστήριξε ότι αν πάρουν παιδιά τα ομόφυλα ζευγάρια, εκείνα θα οδηγηθούν στην ομοφυλοφιλία, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα διαγραφής του. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας. Ας μην σπέβδει όμως να κάνει τον τιμητίο μέχρι πρώτην ως αρνητής του ολοκαυτώματος Άδωνης Γεωργιάδης. Ας δουν στην κυβέρνηση τα του οίκου τους και τις αντιρρήσεις που εκφράζουν δεκάδες βουλευτές και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και σύντροφος του κ. Παρασκευαίδη, θα έλεγα γενικότερα ότι αυτοί που κατεβαίνουν ως υποψήφιοι βουλευτές θα πρέπει να σέβονται και να εκφράζουν το πρόγραμμα βάσει το οποίο πολιτεύονται. Η αναβίωση του παλιού δικοματισμού, έστω και σε επίπεδο ανταλλαγής πυρών, έχει θορυβεί στην Κουμουνδούρου. Ο Στέφανος Κασελάκης έβαλε κατά του ανεξάρτητου τώρα και πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλογλου, κατηγορώντας τον ότι εκτελεί εντολή του Μαξίμου. Σκοτώστε τον ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε με τον βολικό Πασόκ. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να τον τελειώσετε, όσο και να τον πολεμάτε, γιατί δεν μπορείς να τελειώσεις κάτι που δεν έχει εξαρτήσεις από κανέναν. ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ συγκρούονται με φόντο τη δεύτερη θέση της ευρωεκλογίας και την πρωτοκαθεδρία στις κινήσεις της επόμενης ημέρας για την κεντροαριστερά.
Στη Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι δύο γύροι ενημέρωσης από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης και τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Παπακοσταντίνου θα επιχειρήσουμε να χαρτογραφήσουμε, Γιώργο, τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, να δούμε δηλαδή ποιοι άλλαξαν στάση και ποιοι επιμένουν στο όχι ακόμα και την αποχή. Θα μιλήσουμε δηλαδή, Βασίλη, για τις φυλές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, να πάμε στα όχι. Είναι ξεκάθαρο, όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόβιλα ζευγάρια και την τεχνοθεσία. Από εκεί και πέρα, ο Θάνος Πλεύρης συμπεριλαμβάνεται στην ίδια ομάδα. Το ίδιο και η Άννα Καραμαλή, η οποία συμμετείχε στο πρώτο γκρουπ των ενημερωτικών συναντήσεων και μετά από όσα άκουσε επιμένει στο όχι της. Αντιστοίχως, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος το δήλωσε εχθές, το επανέλαβε μάλλον εχθές, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, θα καταψηφίσει. Περαιτέρω, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος να σημειώσουμε παρότι ανήκει στο χθεσινό γκρουπ, δεν προσήλθε στη Νέα Δημοκρατία. Τα αντεπιχειρήματα, όπως είπε ο ίδιος που άκουσε, δεν τον κάλυψαν. Περαιτέρω, ο κύριος Βασίλης Γιώγιακας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή και μετά τη συμμετοχή του στο χθεσινό γκρουπ των ενημερωτικών συναντήσεων, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Λοιπόν, και να δούμε λίγο και στη συνέχεια, Γιώργο, διότι έχουμε αρκετές ακόμα φυλές, όπως είπες και εσύ, εντός της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένας αστερίσκος. Τι θα κάνει ο Μάκης Βορύδης? Είναι ανάμεσα στα ονόματα του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία από την πρώτη στιγμή γνωρίζουμε ότι αντιτάσσονται σε αυτό το νομοσχέδιο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα τα κοινοβουλευτικά θέματα είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμμετείχε στον πρωινό καφέ για δύο συνεχόμενες ημέρες. Επικοινωνεί με τον τρόπο που και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ήθελε. Έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους εκφράζοντας τη διαφωνία του. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική του στάση. Λοιπόν, και να δούμε λίγο, Γιώργο, και συνέχεια μετά και τις υπόλοιπες φυλές, γιατί είναι και το ποιοι θα απέχουν από αυτή τη διαδικασία, μια επιλογή που την έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές. Ακριβώς, είναι μια αξιοπρεπής επιλογή, όπως είχε πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκη, είναι προτιμότερη, Μητσοτάκης με συγχωρείς, είναι προτιμότερη από την επιλογή της καταψήφισης. Φαίνεται ότι παραμένει εκεί σε αυτήν την ομάδα η κυρία Μαρία Κεφάλα, η υφυπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, η οποία έχει προσωπικά στοιχεία που την κρατούν ακόμη στην απέναντι όχθη. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική της στάση. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος έχει εκφράσει και κατά την χθεσινή ενημερωτική συνάντηση της επιφυλάξης του για συγκεκριμένα νομικά ζητήματα, φαίνεται, το ξεκαθάρισα μάλλον και ο ίδιος, ότι επιλέγει την οδό της αποχής. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Νότης Μηταράκης φαίνεται ότι δεν θα καταψηφίσει, αλλά δεν θα στηρίξει αυτό το νομοσχέδιο, θα πάει προς την επιλογή της αποχής. Το ίδιο και ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης που έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του, όπως επίσης ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, όπως επίσης και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος στην πρώτη θητεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Και έχουμε και μία ακόμα φυλή εντός Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο. Ακριβώς. Είναι αυτοί που άλλαξαν στάση. Το καταγράψαμε και με τις δηλώσεις που έγιναν αμέσως μετά την ενημερωτική συνάντηση. Σε αυτήν προεξάρχει μάλλον ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος με διαδοχικές δημόσιες τοποθετήσεις του είπε ότι καλύφθηκε από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και κατά συνέπεια θα στηρίξει το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και την τεχνοθεσία. Σε αυτήν συντάσσεται στην ίδια γραμμή, μάλλον στοιχίζεται και η κυρία Τζίνα Οικονόμου, η βουλευτής Ευρυτανίας. Όπως επίσης κατά πληροφορίες φαίνεται πως κλείνουν προς αυτή την κατεύθυνση και οι δύο υφυπουργοί, δύο ακόμη υφυπουργοί, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριανάκης αλλά και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, Βασίλη. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τη χαρτογράφηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η κομματική πειθαρχία που ανακοίνωσε πως θα επιβάλει ο Στέφανος Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, φαίνεται, όπως θα μας πει και ο εορτάζων σήμερα Αντώνης Γκιώκας, πως αυτή η απόφαση, Αντώνη, παρά τις διαφωνίες που υπήρξαν, άλλαξε τη στάση σε ορισμένους βουλευτές. Ναι, και γενικά αποτέλεσε το επίδικο της σύγκρουσης και κατά τη διάρκεια της πολιτικής γραμματείας και αργότερα, διότι, όπως έχουμε ξαναπεί, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενημερώθηκαν από τον τηλεοπτικό αέρα για τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη για αυτή την πρόθεση. Φαίνεται όμως πλέον ότι όλη αυτή η ιστορία δεν φαίνεται ότι θα ισχύσει. Πάμε τώρα να δούμε τα όχι του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία προφανώς είναι και πολύ λιγότερα από τις Νέες Δημοκρατίες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Αθηνά Λινού, η βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Αθήνας, είναι το μοναδικό όχι από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
θα επιμείνει, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σε αυτό το όχι, ακόμα και αν χρειαστεί να αποχωρήσει πλήρως από την πολιτική. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ακόμα και αν χρειαστεί να παραιτηθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε να δούμε ποιοι μετά τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχουν μετακινηθεί προφανώς προς τη μεριά του ναι. Ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος βέβαια δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος ότι θα καταψηφίσει, είπε, εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις ανοιχτά στην πολιτική γραμματεία και το απάντησε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής ο κύριος Κασελάκης, μας λένε από την Κουμουνδούρου ότι δεν υπάρχει θέμα και ότι θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον βουλευτή Μαγνησίας, ο οποίος είχε σε προγενέστερο χρονικό σημείο αναφέρει ότι υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις επί της τεκνοθεσίας, όμως φαίνεται ότι πλέον δεν ισχύει ούτε για αυτόν και ο ίδιος με τη σειρά του αναμένεται να υπερψηφίσει το κυβερνητικό νομοσχέδιο, όταν και εφόσον αυτό έρθει βέβαια στη Βουλή. Λοιπόν, Αντώνη, θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τη στάση που θα ακολουθήσει απέναντι στο νομοσχέδιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διαδικτυακή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, επανέλαβε πως είναι θετικός επί της αρχής. Θα συνδεθούμε με την Βουλή και την Κατερίνα Κανάκη, που έχει όλο το παρασκήνιο. Κατερίνα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση διατεθειμένος να μεταβάλει την στάση του. Επί της αρχής το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα τάσεται υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Τηρεί ωστόσο στάση αναμονής μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Και αυτό διότι, να σας πω, υπάρχουν εκτεταμένες αυτή τη στιγμή υπεφυλάξεις, θα λέγαμε, στο εσωτερικό της Πράσινης Παράταξης, οι οποίες μάλιστα αυξάνονται. Μέρα με τη μέρα, δηλαδή, μαθαίνουμε και για έναν ακόμα βουλευτή, ο οποίος φέρεται να έχει επιφυλάξεις. Αυτή τη στιγμή, κατά πληροφορίες του Άξιον 24, τουλάχιστον 10 με 12 βουλευτές φέρονται να έχουν επιφυλάξεις. Αυτό, βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα έχουμε 10 με 12 διαφωνίες. 4 με 5 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται έτοιμοι είτε να καταψηφίσουν είτε να απόσχουν, με το σενάριο της αποχής να είναι το πλέον επικρατέστερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε κάθε περίπτωση, Βασίλη. Εγώ οφείλω να σας πω ότι και κατά την κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη, έγινε διαδικτυακά, ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι δεν θα θέσω θέμα κομματικής πειθαρχίας. Συνέστησε ωστόσο στους βουλευτές του να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες δηλώσεις του. Και αυτό βεβαίως με φόντο την δήλωση του κυρίου Παρασκευαίδη, του βουλευτή της Λέσβου, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι δεν πρέπει να δίνουμε στα ομόφυλα ζευγάρια παιδιά, διότι θα γίνουν και αυτά ομοφυλόφιλα. Είναι μια δήλωση η οποία έχει προκαλέσει την ενόχληση των κεντρικών της Χαριλάου Τρικούπη. Με τους βουλευτές και τον κύριο Ανδρουλάκη, σε κάθε περίπτωση, να σας πω, να δίνουν εκ νέου ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, όποτε και θα συνεδριάσει διαζώσεις η κοινοβουλευτική ομάδα. Και εκεί το κάθε βουλευτής θα πάρει τη θέση αναφορικώς με το ζήτημα αυτό, βεβαίως. Κατερίνα, θα σε δούμε και στη συνέχεια, καθώς είχαμε νωρίτερα και μια αντιπαράθεση στη Βουλή. Τώρα, κυρίες και κύριοι, περιοδίαση με φόντο τις ευρωεκλογές έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα την Αγία Παρασκευή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα προβλήματα της καθημερινότητας και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα, ένας εξ αυτών πλησίασε τον Πρωθυπουργό και του είπε πως έσωσε το σπίτι του μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Με σημαία το κυβερνητικό έργο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την προεκλογική προθέρμανση της κομματικής βάσης για την κάλπη των ευρωεκλογών. Καλημέρα σας. Γεια σου, Κυριάκο. Νέο σταθμός της άτυπης εκστρατείας μετά το γαλάτσι, η Αγία Παρασκευή. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνοδεύεται από Κωστή Χατζηδάκη και Νίκο Παπαθανάση. Ενώ στο ακροατήριο βρέθηκε και ο Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών, Πύρος Δήμας, που ακούγεται ότι θα συμπεριληφθεί στο γαλάζιο ευρωψηφοδέλτιο. Είναι μια χρονιά η οποία έχει τον ιδιαίτερο συμβολισμό της. Σκεφτείτε, 50 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. 50 χρόνια από την ίδρυση της παράταξής μας. Χρονιά ταυτόχρονα ευρωεκλογών. Θα πιστοποιήσουμε και πάλι στην κάλπη της 9ης Ιουνίου ποια είναι η μεγάλη προοδευτική ευρωπαϊκή παράταξη. Και αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες, ενώ έδειξε ότι η στρατηγική και για τη νέα αναμέτρηση θα δίνει έμφαση στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτήν την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε δουλεύοντας ακόμα πιο σκληρά, αντιμετωπίζοντας τα μεγάλα ζητήματα και τα μικρά ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά διαμορφώνουν την καθημερινότητα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Από την ακρίβεια, που ξέρω ότι ακόμα δημιουργεί πολλές δυσκολίες στα ελληνικά νοικοκυριά, μέχρι την κατάσταση στην υγεία,
από την ασφάλεια και τα ζητήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε γειτονιές όπως εδώ πέρα στην Αγία Παρασκευή. Δύσκολα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα των εφήβων μας μέχρι την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η κυβέρνηση παραμένει ταγμένη στην υλοποίηση του προεκλογικού μας προγράμματος. Μια συνάντηση με έναν πολίτη καθοδόν προς το σημείο της συγκέντρωσης στάθηκε αφορμή προκειμένου ο Πρωθυπουργός να στρέψει τους προβολείς στο θέμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Καλύτερη απόδειξη ότι ο εξοδικαστικός δουλεύει. Πέφτω σε παρακαλώ. Ναι. Ο εξοδικαστικός δουλεύει. Δουλεύει πολύ καλά και χθες το βράδυ πήρα το σημείο και μου έχουν. Να σε καλά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού έχουν ρυθμιστεί οφειλές από 50 έως και 200.000 ευρώ, που συνολικά ανέρχονται στα 4 δισεκατομμύρια. Στον απολογισμό φαίνεται ότι εγκρίνονται κατά μέσο όρο 950 ρυθμίσεις κάθε μήνα. Περιοδίες ξεκινά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα ο Στέφανος Κασελάκης επισκέπτεται την Σπάρτη, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί στην Τρίπολη. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Μαρκόπουλο, που έχει πληροφορίες. Γιώργο. Καλησπέρα. Μια πρώτη τάξη ευκαιρία έχει ο Στέφανος Κασελάκης στην προσπάθειά του να συσφίξει τις σχέσεις του με την οργανωμένη βάση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την διπλή διάσπαση σε αυτή την περίοδο που οι τοπικές οργανώσεις κόβουν τις πίτες τους για τη νέα χρονιά. Να πούμε ότι λίγες μέρες πριν την εξόρμηση της κοινοβουλευτικής ομάδας στις Πέτσες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται αυτή την ώρα τη Σπάρτη σε εκδήλωση της νομαρχιακής οργάνωσης Λακωνίας του κόμματος, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί για τον ίδιο λόγο στην Τρίπολη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τις περιοδίες του και το επόμενο διάστημα με φόντο τις ευρωεκλογές. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Καλησπέρα, Σεραφείμ. Καλησπέρα, Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε πάρει μια γεύση για το πώς θα κινηθούν τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα. Και αξίζει να δούμε και ποια είναι η αριθμητική της Βουλής με φόντο αυτό το νομοσχέδιο. Και μάλιστα, μια είδηση της τελευταίας στιγμής αναφέρει ότι στις 23 Ιανουαρίου θα έρθει τελικά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια στο Υπουργικό Συμβούλιο, νωρίτερα δηλαδή. Ας μην γελιόμαστε, αυτό το αίτημα υπήρχε και από πολλούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Στο Μέγαρο Μαξίμου το συζήτησαν αρκετά. Δεν υπάρχει, Βασίλη, κανένας λόγος να υλοποιηθεί το πρώτο σενάριο, το οποίο εν πάση περιπτώσει υπήρχε ως σκέψη για τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Από τη στιγμή που έγιναν αυτοί οι δύο ενημερωτικοί κύκλοι στην Πειραιώ, στο Μοσχάτο, είναι καταγεγραμμένες πλέον οι συσχετισμοί, είναι καταγεγραμμένοι οι συσχετισμοί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και θα έλεγα στο Κοινοβούλιο, άρα επισπεύδεται. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι συσχετισμοί? Να πούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση και η αντιπαράθεση που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας αφορά ένα νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην περάσει το νομοσχέδιο από τη Βουλή. Βεβαίως θα περάσει με τη συνδρομή, με τη βοήθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα αριστερά αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος θα ψηφίσει, ποιος δεν θα ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο? Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε, ενώ αρχικώς η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να υπερβεί τις 80 θετικές ψήφους, φαίνεται ότι μετά τους δύο ενημερωτικούς κύκλους, τα φροντιστήρια στο Μοσχάτο, 100 με 120 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα υπερψηφίσουν. Οι υπόλοιποι είτε θα απόσχουν είτε θα καταψηφίσουν. Από εκεί και πέρα, να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 36 βουλευτές. Θα είναι 30 πλάς, πάνω από 30 οι βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίσουν, είπε για την κυρία Λινού ο Αντώνης Ογκιώκας προηγουμένως. Θα είναι πάνω από 30 οι βουλευτές πάντως του ΣΥΡΙΖΑ που θα ψηφίσουν. Στο ΠΑΣΟΚ είναι 32 οι βουλευτές στην κοινοβουλευτική του ομάδα, πάνω από 25 βουλευτές μαθαίνω ότι έχουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δηλώσει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα υπερψηφίσουν, πιθανώς και περισσότεροι, θα είναι μικρές οι απώλειες και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Και από εκεί και πέρα έχουμε unblock τους 11 της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι θα ψηφίσουν όλοι το νομοσχέδιο, ναι, παρά το γεγονός ότι θα το ήθελαν πιο τολμηρό. Οι 6 της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, επίσης θα ψηφίσουν και παραμένει λίγο αδιευκρίνιστο τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να κάνει μια σούμα δηλαδή σε όλα αυτά. 170 το λιγότερο. Θα είναι από 170, μπορεί να πάει και αρκετά πιο πάνω ο αριθμός των βουλευτών οι οποίοι θα ψηφίσουν. Όπερες τι με θερμινευόμενο,
ότι μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου με αυτή την πλειοψηφία θα περάσει από την Βουλή και μετά θα γυρίσουμε σελίδα. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο περνά με 170 μίνιμουμ ψήφους Σεραφείμ. Όμως θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, αφήνει πληγές στα κόμματα ή αν θα γυρίσουν σελίδα και θα περάσουν σε θέματα που απασχολούν πολύ βαθιά την ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι στην ακρίβεια και στα θέματα της ασφάλειας, ζητήματα που καταγράφονται συνεχώς ψηλά στην ατζέντα και στις δημοσκοπήσεις. Και τα δύο θα συμβούν, Βασίλη. Δηλαδή, προφανώς και θα γυρίσουν σελίδα από την επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία το θέλει, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στις ευρωεκλογές θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα των μέτρων που δεν είναι μέχρι τώρα και η ενδεδειγμένη, εν πάση περιπτώσει, σχετικά με την ακρίβεια. Και στα θέματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, όπως πολύ σωστά είπες, εκεί είναι το προσωπικό στοίχημα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη που λέγαμε νωρίτερα. Το ίδιο και τα άλλα κόμματα. Είναι προφανές ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μπορούν να ασκήσουν πιο σκληρή αντιπολίτευση σε θέματα καθημερινότητας των πολιτών, ακρίβεια και ασφάλεια, από ότι σε ένα θέμα το οποίο αγγίζει μεν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, κυρίως στην επαρχία, κυρίως στην περιφέρεια, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει και τα εσωτερικά του προβλήματα το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Άρα θα γυρίσουν σελίδα. Τώρα, πολιτικό πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία, στην κοινοβουλευτική της ομάδα και στο εκλογικό της ακροατήριο και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την Εκκλησία θα υπάρξει. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και μένει να δούμε μετά τα δύο ηχηρά όχι, τις δύο ηχηρές παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, εάν θα υπάρξει και τρίτη το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάποια πλήγματα θα υπάρξουν και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, και στο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά θα είναι μικρότερα. Η Νέα Δημοκρατία όμως, εάν επιδείξει αποτελεσματικότητα στα μέτρα, επαναλαμβάνω, ακρίβεια, ασφάλεια, σε αυτό το φάσμα των μέτρων, θα μπορέσει να ξεπεράσει το πλήγμα αυτό και θα κριθεί για τα θέματα αυτά στις ευρωεκλογές. Για το κρίσιμο αυτό νομοσχέδιο. Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγη ώρα στο δελτίο του Άξιον 24 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αποκαλύπτει την ανησυχία της Ελλάδας με φόντο τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη και σε ελληνόκτητα πλοία, αλλά και το πότε θα αποπλέψει η ελληνική φρεγάτα για την Ερυθρά Θάλασσα. Μιλά για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, για την απόκτηση των μαχητικών F-35 και τον επανασχεδιασμό που χρειάζεται το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας μας. Ενώ αναφέρεται στις αλλαγές στη θητεία στο στρατό και φυσικά απαντά για το επίμαχο νομοσχέδιο για τα μόφλια ζευγάρια. Κύριε Δένδια, σας ευχαριστούμε πολύ που μας δέχθηκατε σήμερα στο γραφείο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ερώτησή μου με την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης που είχαμε χθες σε ένα ελληνόκτητο πλοίο και θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί αυτή η κλιμακούμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Προφανώς η επίθεση αυτή, αλλά και γενικά οι συνεχιζόμενες επιθέσεις τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν μια τεράστια απειλή και για την παγκόσμια οικονομία και κατ' επέκταση και για την ελληνική οικονομία. Κατά συνέπεια, ναι, με ανησυχεί. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ότι θα λάβει μέρος σε αυτή την πολυεθνική επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φύλακας Εφημερίας με την αποστολή μιας ελληνικής φρεγάτας. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, κύριε Δένδια, πότε θα αποπλέψει δηλαδή η φρεγάτα για την Ερυθρά Θάλασσα? Καταρχήν, επιχειρησιακές λεπτομέρειες δεν πρέπει και δεν δικαιούμαι να διατυπώνω δημοσίως. Υπάρχει Έλληνας επιτελής στον Μπαχρέιν ήδη, επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες. Είμαστε σε επαφή με τους συμμάχους και εταίρους μας. Και όταν είναι επιχειρησιακά απαραίτητο, τότε θα αποπλέψει η ελληνική φρεγάτα, αφού έχει πλήρως προετοιμαστεί. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Η φρεγάτα είναι εκεί για να υπερασπίσει και τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν είναι μια φρεγάτα που μετέχει σε μια ξένη αποστολή. Είναι μια φρεγάτα που μετέχει στην προστασία των ζωτικών συμφερόντων της πατρίδας μας. Έχει αποσαφινιστεί δηλαδή ο ρόλος που θα έχει η ελληνική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα? Αυτό εξαρτάται από την συνολική δύναμη και την κατανομή ρόλων. Είναι και έκτη ανησυχία, κύριε Δένδια, ξέρετε, για την γενική ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και θέλω να σας ρωτήσω αν ο πόλεμος στη Γάζα θα είναι μακράς διαρκείας. Γιατί έχουμε ακούσει και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να λέει ότι θα είναι σε φάσεις αυτός ο πόλεμος. Εγώ εκφράζω πρώτον την ελπίδα για μια ταχύ αποκλιμάκωση. Δεύτερον την ελπίδα για μια ανακοχή. Τρίτον την υποχρέωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδίως των δικαιωμάτων των αμάχων. Όμως ουδείς δικαιούται να ξεχάσει τη βάρβαρη επίθεση την οποία υπέστη το Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Να έρθουμε λίγο τώρα και στα ελληνοτουρκικά, κύριε Δένδια, διότι φαίνεται πως περνάμε μια περίοδο νυν-νεμίας με την Τουρκία.
είμαστε σε ήρεμα νερά, αλλά δεν ξέρω αν εμπιστεύεστε την άλλη πλευρά, διότι ακούμε τις τελευταίες μέρες τον Τούρκο Πρόεδρο να επαναφέρει το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Αλλάζει στάση ο Ερντογάν, κύριε Δένδια, διότι μας έχει συνηθίσει σε κυβιστήσεις, αν το θέλετε, διαφορετικά. Έχουμε δει μια αλλαγή ύφους και μια αλλαγή συμπεριφοράς από την τουρκική πλευρά. Και είναι απολύτως καλοδεχούμενη. Δεν έχουμε δει την παραμικρή αλλαγή θέσεων, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Τουρκία παραμένει σταθερή σε θέσεις που η Ελλάδα δεν έχει καμία δυνατότητα να παραδεχτεί. Άρα εμπιστευόμαστε προς ώρας, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, την άλλη πλευρά. Δεν εμπιστευόμαστε. Παρακολουθούμε και αντιδράμε ανάλογα με το κλίμα το οποίο υπάρχει. Είχαμε και αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Δένδια, και σας έχω ακούσει να μιλάτε για νέο αμυντικό δόγμα με ορίζοντα το 2030. Τι περιλαμβάνει αυτό το αμυντικό δόγμα, το καινούριο? Είναι, νομίζω ότι οποιοδήποτε παρατηρητής των παγκόσμιων πραγμάτων βλέπει ότι έχουμε περάσει σε μια τελείως καινούργια εποχή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Γάζα, ο πόλεμος στον Κάφκασο, οι ευρύτερες συγκρούσεις στην περιοχή μας δείχνουν πλέον ότι ο πόλεμος διεξάγεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν και οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας να εξυγχρονιστούν, να ασπαστούν τα καινούργια δόγματα, να αντιληφθούν τα καινούργια διδάγματα και να προσαρμόσουν αναλόγως τις τακτικές τους και τα μέσα τα οποία διαθέτουν. Αυτή είναι ακριβώς την προτεραιότητα, την οποία συμμερίζονται οι πάντες, νομίζω, έχει αναλάβει να υλοποιήσει η νέα ηγεσία των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων. Και θέλω να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι θα τα καταφέρει και θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Πρέπει να βάζουμε και ένα χρονικό ορόσημο. Ξέρετε, τα γενικόλογα δεν βοηθάνε. Πρέπει να υπάρχει μια ημερομηνία στόχος. Η ημερομηνία στόχος είναι το 2030. Για αυτό το νέο αμυντικό δόγμα της χώρας μας, αλλά και μετά την πρόσφατη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μπλίνκεν, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πάρουμε τα F-35, κύριε Δένδια. Προχωρά αυτή η διαδικασία? Δηλαδή, πότε θα μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, να το ρωτήσω ευθέως? Δεν θέλω να εκφράσω αισιοδοξία. Θέλω να εκφράσω βεβαιότητα. Τα F-35 θα αποκτηθούν από την Ελλάδα. Και ξέρω πόσο βαθύς είναι ο συμβολισμός και πώς, αν θέλετε, η προοπτική, όπως και με τα Ραφάλ, κάνει τους Έλληνες να νιώθουν ισχυροί και υπερήφανοι. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Δεν φτάνουν τα F-35. Πρέπει να υπάρξει μια συνολική αλλαγή τοπίου και αντίληψης. Ζούμε σε μια εποχή που δεκάδες ή εκατοντάδες drones μπορεί να επιφέρουν ένα πλήγμα πολλαπλάσιο από ένα πλήγμα που μπορεί να επιφέρει ίσως ένα μαχητικό αεροπλάνο. Που τα συστήματα τα οποία κινούνται αυτονόμως, είτε στη θάλασσα, είτε κάτω από τη θάλασσα, είτε στην ξηρά, για τον αέρα μιλήσαμε πριν για τα drones, είναι συστήματα στα οποία ανήκει το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, αντιλαμβανόμαστε και ετοιμαζόμαστε να αντιδράσουμε. Είναι αυτό, δηλαδή, αυτό που έχετε πει, σας διακόπτω, ότι δεν παγώνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα, απλά ιεραρχούμε πλέον με βάση και τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί? Μα ζούμε μια επανάσταση. Είναι δυνατόν δίπλα μας, γύρω μας, παντού να υπάρχει μια επανάσταση και εμείς να πηγαίνουμε απλώς με μια σειρά κανόνων, του οποίους έχουμε προδιαγράψει πολλά χρόνια πίσω? Αυτό δεν θα σήμαινε την απόλυτη τύφλωση? Ξαναλέω, είναι μια καινούρια αντιμετώπιση. Τη συμμερίζεται, νομίζω, το σύνολο της κοινωνίας, το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Τους ενημερώνουμε όλους. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε, να χτίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική θωράκιση του 2030. Φέρνει αλλαγές δηλαδή και στο αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα, εντάξει, προχωρούν οι φρεγάτες, αλλά και με τις κορβέτες ενδεχομένως, που ήταν κάτι το οποίο το είχαμε ακούσει και προεκλογικά. Δεν είναι δουλειά μου. Δεν είναι δουλειά μου. Δεν είναι ο ρόλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να κάνει ανακοινώσεις απόκτησης, μη απόκτησης, τροποποίησης απόκτησης, τρόπου χρόνου. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα ισχυρό πολεμικό ναυτικό. Αυτό το ομολογούμε. Τι πολεμικό ναυτικό? Πολεμικό ναυτικό το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και στους καιρούς. Τώρα, ποιο θα είναι αυτό το πολεμικό ναυτικό, το προδιαγράφουν τα επιτελεία. Αλλά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους πάντα το περιβάλλον και το χρόνο. Είναι βέβαιο ότι ένα άλλο πολεμικό ναυτικό θα χρειαζόταν η Ελλάδα 20 χρόνια πριν, ένα άλλο χρειάζεται τώρα, ένα άλλο θα χρειάζεται μετά από 20 χρόνια. Ότι θα εξυγχρονιστεί όμως, θα ολοκληρωθεί ο εξυγχρονισμός του πολεμικού μας ναυτικού, ξεκίνησε με τα τρία αυτά πολύ σημαντικά αποκτήματα, τις τρεις Μπελαρά, που είναι μια διαφορετική εποχή. Θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση. Αλλά η ολοκλήρωση αυτή θα λάβει υπόψη τις νέες συνθήκες στην περιοχή και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Αλλαγές στη θητεία σκέφτεστε, κύριε Δένδια? Αλλαγές στη θητεία υπό την έννοια του χρόνου, όχι. Υπό την έννοια του τρόπου, ναι, πάρα πολλές. Η θητεία δεν μπορεί να είναι ένας χρόνος αγκάριας. Καταρχήν, να σας ξεκαθαρίσω. Εγώ πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιστεύει. Αν μου επιτρέπετε να πω, η ελληνική κοινωνία πιστεύει στο στρατό των πολιτών. Όχι στον στενό επαγγελματικό στρατό, όπως έχουν κάποιες χώρες άλλες στην Ευρώπη. Η παράδοσή μας είναι διαφορετική. Την πατρίδα του πάντα την υπεράσπιζε ο Έλληνας πολίτης. Από εκεί και πέρα όμως, πώς αξιοποιείται ο χρόνος του Έλληνα πολίτη στο στρατό? Πρέπει να είναι ένας χρόνος εκπαίδευσης, να αποκτά αυτές τις ικανότητες
που του επιτρέπουν να επιβιώσει και να επιβάλλει, αν θέλετε, την Εθνική Βούληση στο πεδίο της μάχης, και από την άλλη να είναι ένα διάστημα που να είναι χρήσιμο και σε αυτόν, να αποκτά δεξιότητες. Και αυτά τα πράγματα, για να μπορέσουν να διατηρηθούν, χρειάζονται επανεκπαιδεύσεις. Το ξέρουμε όλοι. Κάτι που μάθαμε σήμερα, δεν είμαστε έτοιμοι να το ξανακάνουμε μετά από 2 χρόνια, αν ποτέ δεν συνεχίσουμε να διατηρούμε την ετοιμότητά μας γι' αυτό. Αυτό λοιπόν, το οποίο το έχω ονομάσει φιλανδικό μοντέλο, γιατί το μοντέλο που διαλέξαμε και να είναι εγκύτερα στις ανάγκες μας για να προσαρμόσουμε, είναι το φιλανδικό. Αυτό το φιλανδικό μοντέλο είναι αυτό που είναι το μέλλον της θητείας για τον ελληνικό στρατό του 2030. Άρα να μην είναι χαμένος χρόνος, εννοείται, για τους οπλίτες, αυτό το 12μηνο. Απολύτως ωφελημένος χρόνος, λέμε, από το θητεία. Και να τους καλείτε και μετά να επανεκπαιδεύονται στην ουσία. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πρέπει. Θα το κάνουμε εθελοντικά σε πρώτη φάση. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θα υποχρεώσουμε κανέναν. Είμαι σίγουρος όμως ότι, καταλαβαίνοντας τη συνταγματική τους αποστολή, η μεγάλη πλειοψηφία θα δεχτεί να επανεκπαιδευτεί. Ώστε να έχουμε ένα στρατό εφεδρείας, ο οποίος να είναι έτοιμος να ενταχθεί στις αναδιοργανωμένες μονάδες μας και έτοιμος να υπηρετεί στην πατρίδα του. Και επίσης, αυτό το αρχικό διάστημα της θητείας να έχουν αποκτήσει χρήσιμες δεξιότητες για την ελληνική κοινωνία στο μέλλον. Υπάρχει ένας ωραίος τρόπος, από το θητεία αγκαρία στο θητεία ευκαιρία. Να έρθουμε λίγο και στα πολιτικά, κύριε Δένδια, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα μας απασχολεί το επίμαχο νομοσχέδιο που λέγεται ομόφυλα ζευγάρια. Πώς βλέπετε εσείς αυτό το νομοσχέδιο? Τι θα κάνετε, δηλαδή θα το ψηφίσετε? Καταρχήν πρέπει να το δω. Γιατί για την ώρα δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Υπάρχει περιγραφή μελλοντικού νομοσχεδίου. Έκανα μια τοποθέτηση στην Καθημερινή. Θα το δω και θα τοποθετηθώ αναλόγως. Θύμισα τότε για τη γενική μου αντίληψη στα πράγματα ότι εγώ ήμουν από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που είχε ψηφίσει το Σύμφωνο Συμβίωσης. Όμως το να αποθετηθώ καθαρά επί νομοσχεδίου, το οποίο δεν έχω δει ακόμη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μάλλον θα σήμαινε έλλειψη σοβαρότητος από την πλευρά μου. Από την άλλη, βεβαίως, εγώ μετέχω στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι, δεν μετέχω σε μια άλλη κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι μέλη της κυβέρνησης, μέσα και το θίξατε αυτό, οι οποίοι λένε δεν θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, θα πρέπει να παραιτηθούν όντας μέλη της κυβέρνησης? Το τελευταίο πράγμα που μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου είναι να υποδείξω εγώ σε συναδέλφους τι πρέπει να κάνουν, και μάλιστα επί θεμάτων συνείδησης. Αλίμονο. Γιατί έχουμε ακούσει και παράλληλα δηλώσεις, ακόμα και από ιστορικά στελέχη του κόμματος, κύριε Δένδια, που έχουν αποκτήσει ακόμα και χαρακτήρα δημοσίου διαλόγου, που μιλούν για το θέμα της αποχής. Σας βρίσκουν σύμφωνο εσάς? Δεν είναι καθόλου δουλειά μου να τοποθετηθώ. Καθόλου δουλειά μου να τοποθετηθώ σε αυτό. Ξέρετε, γιατί υπάρχει το πολιτικό σκέλος του υποδιαμόρφωση νομοσχεδίου και υπάρχει και το ίδιο το νομοσχέδιο. Γι' αυτό και ερώτησα. Δεν τα ξεχώριζα τόσο πολύ. Το ίδιο το νομοσχέδιο, όταν γραφτεί και παρουσιαστεί, θα έχει, είναι βέβαιον, σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Και το σαφές του πολιτικό αποτύπωμα θα αποτελεί αντανάκλαση των προβλέψεων, το οποίο το ίδιο το νομοθέτημα έχει μέσα στις διατάξεις. Λοιπόν, κύριε Δένδια, σας ευχαριστώ πολύ που μας δεχτήκατε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ήσασταν στο Δελτίο Ειδήσεων του Action 24. Σας ευχαριστώ εγώ. Στο κόκκινο βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Αμερική περνά στην αντεπίθεση και πλήττει στόχους των ανταρτών στην Ιεμένη ως αντίπεινα στην επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο Ζωγραφιά. Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν ναυτική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα με στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν διαμηνεί πως η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιθέσεις κατά των ανταρτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν στην αντεπίθεση, όσο οι αντάρτες Χούθη συνεχίζουν τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Η Δύση απαντά με πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα έρχονται ως αντίπεινα στην επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο Ζωγραφιά. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة زوغرافيا. Με την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα να κλιμακώνεται, στο παιχνίδι μπαίνουν και οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έδωσαν το αρχικό πράσινο φως για μια ναυτική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως αναφέρουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Στόχος είναι η αποστολή να συγκροτηθεί μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου και να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά. Απούσα θα είναι η δύναμη της Γαλλίας. La France a décidé de ne pas se joindre à une coalition qui a cherché, enfin qui a conduit des frappes préventive contre les Houthis sur leur sol. Pourquoi ? Précisément parce que nous avons une posture qui cherche à éviter toute escalade. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν πως δεν θέλουν πόλεμο με τους Χούθη. We're not looking for a war. We're not looking to expand this. Houthis have a choice to make
they still had time to make the right choice, which is to stop these reckless attacks. Οι Ιεμενίτες αντάρτες, ωστόσο, δεν φαίνεται να υποχωρούν. ونقول لإخواننا في فلسطين لستم وحدكم بل نحن معكم حتى آخر قطرة من دمائنا ورسالتنا إلى أعداء الله والله أننا هذا الجيل الذي سينكل بكم أشر التنكيل وبأمريكا وبإسرائيل. Με την ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα να βρίσκεται στο κόκκινο, οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία φτάνουν μέχρι το Παγκόσμιο Φόρουμ του Νταβός. This is a global challenge. We're talking about a vital artery of global commerce, a critical maritime choke point that's being held hostage. Παγκόσμια οικονομική κολοσσοί έχουν ήδη ανακοινώσει καθυστερήσεις στις παραγγελίες τους, ενώ αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προχωρήσει ακόμη και σε προσωρινή αναστολή της παραγωγής τους. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένταση δημιουργήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη μετά το εξώδικο που έστειλε η οικογένεια του μηχανοδηγού του μοιραίου τρένου να σεβαστούν τη μνήμη του. Πάμε ξανά στην Κατερίνα Κανάκη στη Βουλή. Κατερίνα. Οι αναφορές που έγιναν για την κατάσταση της υγείας του μηχανοδηγού του μοιραίου Intercity, ο οποίος θυμίζω ότι σκοτώθηκε την τραγική εκείνη νύχτα, προκάλεσαν την οργή της οικογένειας, η οποία και απέστειλε εξώδικο στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Το οποίο εξώδικο, να σας πω, ότι προκάλεσε, άναψε φωτιές. Υπήρξαν βαρύτατες εκφράσεις, τις οποίες αντάλλαξαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση, και αλληλοκατηγορίες περί απόπειρας πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας. Θα σας πω ότι Καναθανασόπουλος από την πλευρά του ΚΚΕ φώναζε όρθιος: ντροπή, ντροπή, είσαι εσχρός, απευθυνόμενος προς τον κύριο Μαρκόπουλο, τον πρόεδρο της Εξεταστικής, ο οποίος μάλιστα, να σας πω, ότι του είπε ότι έχετε ξεφύγει, αυτά όχι εδώ στο δρόμο. Μάλιστα χρειάστηκε να διακοπεί η συνεδρίαση για περίπου 10 με 15 λεπτά προκειμένου να κοπάσει η ένταση. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε το στιγμιότυπο, κυρίες και κύριοι. Δεν σας επιτρέπω, κύριε Καναθανασόπουλε. Τα κουτσαβακίστηκα εκεί που ξέρετε. Δεν σας επιτρέπω, δεν σας επιτρέπω. Αυτά εκεί που σας περνάνε. Λοιπόν, το λόγο έχει αυτά εκεί που σας περνάνε. Αυτά στους δρόμους και στο πεζοδρόμιο, το οποίο το ξέρετε, όχι εδώ. Ο κύριε Πρόεδρε, τέτοιοι χαρακτηρισμοί... Ο κύριος Δημητριάδη, δεν σας ενοχλούν οι χαρακτηρισμοί στο Προεδρείο. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Εκατέρωθεν. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για τις επιλογές σας. Δεν σας επιτρέπω. Το κόφτω, όχι σε εμένα. Ντροπή σας. Θα μας δίνετε, κύριε Καραθανασόπουλε. Έχετε ξεφύγει, κύριε Καραθανασόπουλε. Και αν χρειαστεί θα λάβω και μέτρα γιατί έχετε ξεφύγει. Ντροπή σας. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί. Τι αγοραίο ύφος είναι αυτό! Σε ποιους απευθύνεστε! Αίσθηση προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η δήλωση του Στέφανου Κασελάκη σε συνάντηση που είχε με την αλβανική κοινότητα σήμερα. Περισσότερα θα μας πει ο Αντώνης Γιώκας. Τι είπε ακριβώς, Αντώνη? Ο κύριος Κασελάκης πρότεινε επί της ουσίας να θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα ως δεύτερη γλώσσα επιλογής η αλβανική, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των Αλβανών μεταναστών που υπάρχουν στη χώρα, και αντίστοιχα να γίνει γλώσσα επιλογής σε ολόκληρη την Αλβανία και όχι μόνο στο νότιο κομμάτι της, όπου υπάρχει μεγάλη ελληνική μειονότητα. Η ελληνική προφανώς και είναι μια δήλωση η οποία έχει προκαλέσει, Βασίλη, μεγάλη αίσθηση. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του κ. Κασελάκη. Το θέμα της επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας, όπου σήμερα στην Ελλάδα δεν έχουμε τα αλβανικά ως μια γλώσσα επιλογής. Συγχρόνως, θεωρώ πως και η Αλβανία πρέπει να είχε τα ελληνικά ως γλώσσα επιλογής για δεύτερη ξένη γλώσσα σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας. Άρα είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε. Στα θέματα της οικονομίας θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Χρυσάφι αξίζει το ελαιόλαδο, με τις τιμές να κινούνται εκτός ελέγχου, καθώς ένα λίτρο λάδι ξεπερνά ακόμα και τα 20 ευρώ. Οι αυξήσεις δεν θα μείνουν εδώ, καθώς οι τιμές παραγωγού προαναγγέλνουν και νέες ανατιμήσεις μέσα στο Φεβρουάριο. Με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός καίει την Ελλάδα. Σύμφωνα με την Eurostat, βρέθηκε τον Δεκέμβριο στο 3,7%, που τροφοδοτείται από τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Το
Το μπαράζ των ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο έσπασε το φράγμα των 9 ευρώ στην τιμή παραγωγού, ενώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ η τιμή χτυπά κόκκινο. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο των 750 ml στο ράφι, ο καταναλωτής θα το αγοράσει 16 ευρώ και 14 λεπτά, με την τιμή του λίτρου να διαμορφώνεται στα 21 ευρώ και 52 λεπτά. Πουθενά δεν υπάρχει πληθώρα ελαιολάδου όπως γινόταν τα περασμένα χρόνια, που κάλυβε η μία χώρα την άλλη ή σε διαφορετικές περιπτώσεις γινόταν με πολύ χαμηλούς δασμούς εισαγωγή από τρίτες χώρες. Μόνο σε μία εβδομάδα η τιμή παραγωγού ελαιολάδου αυξήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης από 2,22% έως 28%. Πιο αναλυτικά, από τις 2 έως τις 9 Ιανουαρίου η τιμή παραγωγού στα Χανιά έφτασε τα 8,60 ανά κιλό από 8 ευρώ και 30 λεπτά. Στο Ηράκλειο ανέβηκε στα 9 ευρώ από 8,5 ευρώ το κιλό, ενώ στη Μεσσηνή από τα 8,80 ανέβηκε στα 9 ευρώ το κιλό. Τα λάδια δεν πλησιάζονται. Εγώ θεωρώ ότι θα έχει και ελλείψεις, αλλά θα έχει και ανατιμήσεις. Σίγουρα η τιμή παραγωγού, αλλά σας είπα, δώρον άδωρον, διότι ο παραγωγός δεν έχει να πουλήσει λάδι. Την ίδια ώρα, παρά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, η γενικευμένη ακρίβεια συνεχίζει να γονατίζει τα νοικοκυριά, με την κρίση στην τιμή του ελαιολάδου να προκαλεί νέο πονοκέφαλο στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς αναδεικνύεται σε ένα αγκάθι που προς το παρόν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Όταν πέραμε το δοχείο, πώς να σας πω τώρα, 50 ευρώ τα 16 κιλά και τώρα το πληρώνουμε 150. Είναι πάρα πολύ ψηλέ, το βλέπετε κι εσείς. Ελπίζω να πέσουν κάποια στιγμή, γιατί ο κόσμος το χρειάζεται. Εκτός όμως από το ελαιόλαδο και άλλα βασικά προϊόντα, ακολουθούν το ράλι ακρίβειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το πληθωρισμό στα τρόφιμα έτρεξε τον Δεκέμβριο με ρυθμό 8,9%. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι στο πλευρό των πολιτών. Αφήνει την ακρίβεια να κάτσει στο σβέρκο των πολιτών. Δεν μειώνει τους έμεσους φόρους όπως γίνεται στην Ευρώπη και δεν ελέγχει την εσχροκέρδεια για να ευνοεί ελάχιστους εις βάρος των πολλών. Οι πολίτες πλήρωσαν την εσχροκέρδεια των μεγάλων πολυεθνικών και η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί. Το τέρας της ακρίβειας, το οποίο ανακάλυψε με καθυστέρηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας ξέρει ότι εξέθρεψε αβελτηρία της κυβέρνησής του. Όπως όλα δείχνουν, το ράλι των ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα θα συνεχιστεί, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τον Φεβρουάριο αναμένεται να αυξηθούν έως και 7% πάνω από 100 κωδικοί προϊόντων. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς μαζί μου είναι η Θεοδώρα Ζαγανάκου. Έχεις, Θεοδώρα, αποκαλυπτικά στοιχεία για το πόσο πωλείται το ελαιόλαδο στη χώρα μας και πόσο πωλείται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίλη, το κύμα της ακρίβειας συμπαρασύρει και το ελαιόλαδο, καθώς είναι ένα πολύ βασικό προϊόν για τους Έλληνες καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνονται οι τιμές παραγωγού, αλλά και πώς τις βρίσκουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα σε σχέση με την Ιταλία και την Ισπανία, που είναι δύο χώρες που επίσης παράγουν ελαιόλαδο. Βλέπουμε λοιπόν για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Η τιμή παραγωγού είναι στα 9,75 ευρώ ανά λίτρο, στην Ιταλία στα 9,5 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στην Ελλάδα 9 ευρώ και 35 λεπτά ανά λίτρο. Τι είναι αυτό που βλέπουμε τελικά όμως στα ράφια των σούπερ μάρκετ? Βλέπουμε 16,72 ευρώ ανά λίτρο στην Ελλάδα, 14,5 στην Ισπανία και στην Ιταλία 13 ευρώ και 63 λεπτά. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που προβληματίζει τους ελαιοπαραγωγούς είναι ότι λόγω της μειωμένης παραγωγής μπορεί να έχουμε ελλείψεις στο ελαιόλαδο, κάτι που ίσως να οδηγήσει και σε νέες ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα. Πάντως προκαλεί εντύπωση ότι από τον παραγωγό φεύγει φθηνότερα στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες, αλλά στο ράφι τελικά η κατανάλωση. Οι καταναλωτές το πληρούν πολύ ακριβότερα και από την Ιταλία και από την Ισπανία. Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Για 13η μέρα συνεχίζεται το θρύλερ στο Μεσολόγγι με την εξαφάνιση του 39χρονου Μπάμπη. Όμως δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο που μπορεί να βρίσκεται ο άτυχος άνδρας. Η κοιλίδα αίματος που βρέθηκε σε βάρκα στη λιμνοθάλασσα δεν ανήκει στον 31χρονο, με τις αρχές να ανοίγουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του 50χρονου αλλά και ενός φίλου του για να διαπιστώσουν αν ο Κρεοπόλης είχε επιστρέψει τα 17.000 ευρώ που του είχε δανείσει ο 31χρονος. Σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας του Μπάμπη κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, αλλά και κατά του ίδιου του 50χρονου. Σε θρίλερ δίχως τέλος έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι. Οι έρευνες για την εξαφάνιση του νεαρού κυνηγού συνεχίζονται για 13η μέρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες. Στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένουν τα κινητά τηλέφωνα, με τους έμπειρους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να προσπαθούν να κτίσουν όλα τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα τόσο του Κρεοπόλη όσο και του φίλου του, με τον οποίο μιλούσαν το βράδυ που χάθηκαν τα ίχνη του νεαρού. Οι αρχές εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι σύντομα οι γρίφοι θα απαντηθούν. Ήδη το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο από τον άνθρωπο ο οποίος είναι στο κάδρο,
Και αναφέρομαι στο τελευταίο ψέμα που είχε πει, ότι τον κάλεσε ο Μπάμπης, ο εξαφανιστής, ναι, ενώ αποδεικνύεται με βούλευμα και από την άρση του απορρίτου ότι εκείνος τον κάλεσε. Στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται επίσης αντιφάσεις, στις οποίες έχει υποπέσει στις καταθέσεις του ο 50χρονος Κρεοπόλης. Η υπόθεση είναι ακόμα στο στάδιο της προανάκρισης. Ελέγχεται το συγκεκριμένο άτομο, το ποινή ήδη ύποπτος, καθώς και κάποια άλλα άτομα. Την ίδια στιγμή οι αρχές εντόπισαν κυλίδα αίματος σε βάρκα στην περιοχή των ερευνών που ανήκει σε πρόσωπο γνώριμο του 50χρονου Κρεοπόλη. Δεν έχουν καμιά σχέση. Ήμουνα όλο το βράδυ, επικοινωνούσα με τους συνεργάτες μου που βρίσκονται στο Μεσολόγγι για αυτό το θέμα. Δεν έχουν καμιά σχέση. Δεν υπάρχει. Με τεράστια αγωνία παρακολουθούν συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι τις έρευνες για τον εντοπισμό του. Τώρα πώς αισθανόμαστε, δεν μπορείς να το περιγράψεις με λόγια. Να μην ξέρεις που είναι ο άνθρωπός σου. Τι να σας πω. Στεναχώρια, θλίψη, πολλά, πάρα πολλά συναισθήματα. Δεν μας ενημερώνουν, οπότε ίσως έχουν βρει στοιχεία που δεν θέλουν να διαρρεύσουν. Λένε σύντομα θα έχετε νέα. Σήμερα κατέθεσε μήνυση ο δικηγόρος της οικογένειας του Μπάμπη κατά παντός υπευθύνου, αλλά και στον ίδιο τον 50χρονο, ο οποίος είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Εμείς σήμερα καταθέτουμε μήνυση κατά παντός συμμετόχου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο, κατά του ανθρώπου όλες αυτές τις μέρες αγνοείται, και το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση που έχει τελεστεί από τον ήδη βασικό ύποπτο όλες τις φορές τις οποίες έχει εμφανιστεί στις αρχές και για όλα τα ψεύδη και τις αντιφάσεις τις οποίες έχει υποπέσει. Φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξει και ο έλεγχος που θα γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τόσο του Κρεοπόλη όσο και του αγνοούμενου για τα χρήματα που φέρεται να το έχει δανείσει. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Το Μάρτιο του 2025 αναμένεται να είναι έτοιμος ο οδικός άξονας που συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο. Ένα έργο που θα φέρει αέρα ανάπτυξη στη Δυτική Πελοπόννησο. Την εξέλιξη των εργασιών που έχει σχεδόν διπλασιαστεί και φτάνει το 20% επιθεώρησε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Στις ράγες μπήκε ξανά το έργο πνοής και ανάπτυξης για τη Δυτική Πελοπόννησο της κατασκευής και ολοκλήρωσης του νέου αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο. Νευραλγικό κομμάτι για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου αποτελεί το τμήμα Καρέικα Γαστούνη μήκους 33 χιλιόμετρων και προϋπολογισμού 90 εκατομμυρίων ευρώ που έχει αναλάβει η Άκτορ. Αυτό θα πρέπει να αισθανθείτε ασφαλείς ότι τουλάχιστον αυτά που προσχόμεθα θα τα κάνουμε. Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Εσείς να παραδίδετε έργα έγκαιρα και εμείς να είμαστε συνεπείς απέναντί σας. Τη θετική του έκπληξη για την πρόοδο του έργου, η οποία αποδείχθη σημαντικά καλύτερη από ό,τι ανέμενε αρχικά, επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας, που μετέβη στο εργοτάξιο συνοδευόμενος από τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Η υλοποίηση του έργου υπερβαίνει πλέον το 30%. Πενθυμίζεται ότι όταν πριν από ορισμένους μήνες η πολιτική ηγεσία επισκέφθηκε εργοτάξια της περιοχής, το ποσοστό υλοποίησης υπολείπονταν σημαντικά του 20%. Αυτό σημαίνει ότι τους τελευταίους μήνες υπήρξε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση του έργου. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας Άκτορ από τον όμιλο Ιδρακάτ, η πρόοδος του έργου έχει διπλασιαστεί, φτάνοντας ήδη το 20%. Ναι. Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2025, κυρίως λόγω της εντατικοποίησης των εργασιών, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 250 άτομα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να πετύχουμε και γόρδιοι δεσμοί τους οποίους τέμνουμε. Στόχος της εταιρείας είναι η παράδοση του τμήματος Καρέικα Γαστούνη να γίνει εντός του επίσημου χρονοδιαγράμματος. Από το χρόνο που αναλάβαμε και τη διοίκηση της Άκτορ ήταν σημαντικό να προχωρήσουμε κάποια έργα με μεγάλη ταχύτητα. Το ένα είναι το μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκεφθήκαμε χθες, και το δεύτερο το συγκεκριμένο στο Πάτρα Πύργος, που είναι εξαιρετικά σοβαρό έργο, είχε μείνει πίσω. Διπλασιάσαμε την παραγωγή και πιστεύω ότι τόσο το Υπουργείο όσο και εμείς είμαστε αισιόδοξοι να τελειώσουμε το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος θα εξασφαλίσει ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση και θα φέρει την περιοχή πιο κοντά στην Αττική, προσφέροντας μεγαλύτερες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης στη Δυτική Πελοπόννησο. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στο παλάτι του Μπάκινγχαμ λόγω του χειρουργείου που προγραμματίζει ο βασιλιάς Κάρολος. Με αποτέλεσμα, όπως θα μας πει η Βάσο Μητρομάρα, να αναβάλλονται βάσο όλες οι δημόσιες υποχρεώσεις του βασιλιά Κάρολου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του παλατιού Βασίλειου, ο βασιλιάς Κάρολος θα μεταβεί στο νοσοκομείο την ερχόμενη εβδομάδα για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη επέμβαση. Ο ίδιος βέβαια είχε προγραμματίσει ένα σωρό συναντήσεις και με ξένους αξιωματούχους. Φυσικά, εύλογα λοιπόν θα αναβληθούν για σύντομο διάστημα λόγω της ανάρρωσής του. Τώρα, εκπρόσωπος
Παλατιού ανέφερε, αυτήν λοιπόν παρακολουθούμε λοιπόν και τη σχετική ανακοίνωση του Παλατιού. Τώρα εκπρόσωπος ανέφερε πως δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του και πρόκειται για μια επέμβαση ρουτίνας. Τώρα, λίγο νωρίτερα, το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, νοσηλεύεται στο ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου, έπειτα από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, ενώ αναμένεται να μείνει στο νοσοκομείο από 10 έως 14 μέρες. Εύλογα λοιπόν και ο πρίγκιπας Βίλιαμ θα ματαιώσει πολλές από τις υποχρεώσεις του, καθώς, όπως τονίζουν πηγές σε βασίλεια από το Παλάτι, θα πρέπει να υποστηρίξει την οικογένειά του και φυσικά να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του. Ο Πάνος Βάσος, ευχαριστώ πολύ. Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια, κυρίες και κύριοι, σαρώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ το χιόνι σκέπασε και τη Νέα Υόρκη, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα. Ο υδράργυρος έκανε βουτιά σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, ενώ την ίδια ώρα αντιμέτωποι με το ψύχος είναι και η Γερμανία αλλά και η Βρετανία. Όπου ο υδράργυρος πήγε στους μείον 13 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία ρεκόρ για τη χώρα. Το κύμα αρκτικού ψύχους εξακολουθεί να σαρώνει μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Νέα Υόρκη, εκατομμύρια κάτοικοι ξύπνησαν αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες και το χιόνι να έχει ντύσει τα πάντα στα λευκά. It's been more than 700 days since New York has experienced this. This is nearly two years. Στο Central Park της Νέας Υόρκης έπεσαν περισσότερα από 3 εκατοστά χιόνι για πρώτη φορά από το 2022, με μικρούς και μεγάλους να το απολαμβάνουν. First time in the snow. Do you like it, Hugo? What do you think? Και η γέφυρα του Brooklyn ντύθηκε στα λευκά με τον κόσμο να το απολαμβάνει, ενώ ακυρώσεις και καθυστερήσεις σημειώθηκαν σε χιλιάδες πτήσεις. The extreme cold has prompted schools in Dallas, Denver and Houston to close. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία καταγράφηκε στην πόλη Brooksdale στο Κολοράντο, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά στους μείον 38 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπάφαλο το πέπλο χιονιού είχε μεταμορφώσει την πόλη, ενώ σημειώθηκε ρεκόρ χιονόπτωσης που έφτασε τα 55 εκατοστά. Στην Αλαμπάμα, ένας οδηγός φορτηγού φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο του οχηματός του εξαιτίας του παγετού σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα η Νταλικά να διπλώσει και να βγει από το δρόμο, ο οποίος και παρέμεινε κλειστός για αρκετές ώρες. Στη Μασακουσέτη, ένα λευκό φορτηγάκι ανατράπηκε εξαιτίας του πάγου στο οδόστρωμα. Σφοδρή χιονόπτωση σαρώνει την νότια και κεντρική Γερμανία. Το χιόνι και το φαινόμενο της παγωμένης βροχής έχουν παραλύσει τα πάντα, ενώ ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων είναι εκτεταμένες. Denn wie die Fraport mitgeteilt hat, sind von circa 1047 Flügen bereits 570 gestrichen worden und das ist noch nicht. Στο Μόναχο οι κάτοικοι περπατούν με δυσκολία, ενώ σημειώθηκαν πολλά ατυχήματα εξαιτίας του παγετού, με κεντρικές αρτηρίες να παραμένουν κλειστές. Πρωτοφανή κακοκαιρία αντιμετωπίζει και η Νορβηγία, με τις σφοδρές χιονοπτώσεις να δημιουργούν εκτεταμένα προβλήματα, ειδικά στις συγκοινωνίες, ενώ αναγκάστηκε να κλείσει και το αεροδρόμιο του Όσλο. Η πρόσβαση στα σπίτια είναι δύσκολη, ενώ προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Βασίλη Πλακογιάννη. Και στη συνέχεια πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Στις 9 μη χάσετε την εκπομπή EQ. Η Έλληνα Παπαβασιλείου υποδέχεται τον Πύρο Δήμα. Και στις 10 εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Λένη Καλαγεροπούλου και Δημητρητάκη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.